παθαίνουν το ίδιο πράγμα ακριβώς. Δηλαδή δεν την αντιμετωπίζει ακριβώς σαν παιδάκι. Την αντιμετωπίζει σαν μεγάλο. Δηλαδή η Λιάκη, ας πούμε, που την βλέπω και απέναντί μου, μαλώνει με την Αέλεια σαν να είναι καμιά φίλη της 40 χρονών, ας πούμε, ή 45 ή 32. Και της κρατάει τα ίδια μούτρα, σαν να είναι ένα κορίτσι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι και στις αντιδράσεις, δηλαδή, όριμη. Είναι έτσι. Δηλαδή, σου αρέσει να την κάνεις παρέα την Αέλεια πάρα πολύ. Γιατί είναι κάπως. Έχει άποψη. Είναι ναι. Γυναίκα. Η Λιάκη παντρεύεται παρεπιπτόντως, που είπες. Κάτσε, ρε, αυτό το είπε, εγώ να μην το ρωτήσω. Γιατί θα το πει πιο εύκολα η Κατερίνα. Εγώ έχω δασκαλευτεί από την Ηλιάκη να μην πω την αλήθεια. Okay. Και να πω ότι. Πες μου, το μου πες να πω. Και να πω ότι είναι καλά. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Εντάξει, το πήρε το μήνυμα και ο παραλήπτης. Όχι ακόμα. Θα γεννήσω και μετά. Αφού αυτά είπε και στην εκπομπή, γιατί με βρίζεις. Θα γεννήσω και μετά. Ωραία. Λοιπόν, να φύγουμε λίγο από αυτά. Πάμε, ναι. Θέλω να πω και κάτι που αφορά και εμένα, γιατί διάβασα και τη συνέντευξή σου και στεναχωρήθηκα και εγώ. Πάμε λίγο στα επαγγελματικά. Να, ναι, είναι η χρονιά που υπάρχουν τρία πρωινά στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Είναι μια δύσκολη ζώνη έτσι κι αλλιώς. Και το λέω εγώ γιατί είναι τα παιδικά, που τα παιδιά που είναι σπίτι βλέπουν πολύ παιδική τηλεόραση. Άρα η διαθέσιμη τηλεθέαση. Και λόγω είναι... και τέτοια. Ναι. Η διαθέσιμη τηλεθέαση του Σαββατοκύριακου έτσι κι αλλιώς είναι μειωμένη. Και τα συνδρομητικά. Εσείς λοιπόν σε ένα μικρότερο κανάλι κάνετε νούμερα πολύ μεγαλύτερα του μέσου όρου του καναλιού. Θεωρώ ότι είναι λίγο άδικο να λένε ότι είστε τρίτη. Το λέω έτσι όπως το αισθάνομαι. Ναι. Γιατί είναι εμείς. Δηλαδή, όταν οδηγείς ένα Fiat, δεν μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να περάσεις μια Ferrari ακόμα και αν είσαι καλύτερος οδηγός. Ναι. Εγώ έτσι το βιώνω. Η επιτυχία είναι να είσαι παραπάνω από το μέσο όρο που έτσι το κάνουν μια μεγάλη επιτυχία. Καταλαβαίνω αυτό που λες. Απ' την άλλη, βέβαια. Όχι, θετικά το λέω, δεν το λέω. Ναι, και εγώ θετικά το παίρνω τους ή άλλους. Και θετικά παίρνω και αυτή τη χρονιά. Πέρυσι, όταν ξεκινήσαμε από το ΕΕ, ήταν πολύ διαφορετικό το τοπίο του Σαββατοκύριακου. Δεν υπήρχε το πρόγραμμα του Αντένα. Ούτε του Μέγκα. Ούτε του Μέγκα, έχεις δίκιο. Γίνεται και Τζένι φέτος, βέβαια. Και επίσης, αν με ρωτάς εμένα, κάνει πολύ μεγάλη διαφορά και ο Sky με τις. Με την ενημερωτική εκπομπή που όταν υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις. Πράγμα που διαμορφώνει πολύ διαφορετικά την κατάσταση από πέρυσι μέχρι φέτος. Και γενικά, εκτός από εσάς που διατηρήσετε έτσι πάντα πάρα πολύ ψηλά, νομίζω ότι όλες οι εκπομπές είναι πολύ μέτριες σε τηλεθέαση φέτος. Είναι περίεργη χρονιά. Έχεις απόλυτα δίκιο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει κάτι. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό που είναι να κάνεις θα το κάνει. Στην προσπάθεια, ας πω, και αν βρίσκεσαι, θα την κάνεις με τον καλύτερο τρόπο. Και θα προσπαθήσεις, αν είσαι εντάξει, καλός επαγγελματίας, σωστός επαγγελματίας ή βλέπεις τη δουλειά σοβαρά, να κάνεις τα πράγματα έτσι ώστε να έρθουν πιο κοντά σε σένα. Πες μου λοιπόν τώρα κάτι. Εσείς πάτε λοιπόν καλά και φέτος. Ναι. Και ξαφνικά υπάρχει μια φήμη που επίτρεψε μου, δεν ήταν μόνο φήμη, όπως την έμαθα εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή, εγώ την έμαθα από πολύ. Θα πω τώρα, θα καταλάβει η Κατερίνα. Από πολύ ψηλά ιστάμενο τηλεοπτικό παράγοντα, δεν μπορώ να σου πω περισσότερα. Ότι παιδιά υπάρχουν σκέψεις να αντικατασταθεί η Καραμπάτου και ο Κρατερός στο δώμα. Θα πάρει, θα λέω, αφού πάνε καλά, γιατί. Και να πάει θέση του σε τα μακριβούλια. Το γράψα. Υψηλά, πώς τον λένε, παράγοντα. Μου το είπε, ως δεδομένο μου το είπε. Και λέω γιατί. Και λέει, δεν ξέρω γιατί. Γιατί έτσι. Δεν μου λες τον παράγοντα τον υψηλά κάτι. Εντάξει, τέλος πάντων, μπορώ να το πω εκτός αέρα. Γράφεται αυτό το πράγμα στα περιοδικά, στα site κτλ. Δεν είναι, γράφτηκε γενικά αυτό. Γράφτηκε. Γράφτηκε κανονικότατα. Λέτε για αυτό για τη Ζέτα, δεν λέτε τώρα. Τώρα το λέμε ευθέως τώρα, ναι. Εντελώς γράφτηκε. Γράφτηκε. Και εγώ είπα, χωρίς να πω ποια εκπομπή και ποιο όνομα, δεν είπα εγώ όνομα. Αλλά είπα ότι έχω ακούσει το γίνεται αυτό. Και εγώ αυτό. Ναι, και εγώ το είπα όταν γράφτηκε. Λοιπόν, μπορώ να σου πω την ιστορία πώς έγινε. Εγώ το διαβάζω. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω, εγώ το διάβασα σε ένα site και μα θα του δώσω σημασία. Λέω, κοιτάξτε τώρα. Πολύ άκομψο. Δεν έγραψε όμως, έγραψε για ποια εκπομπή αφορά. Ξεκάθαρα. Α, το έγραψε ξεκάθαρα. Ναι, και εγώ δεν διάβασα. Τι λες τώρα, λέω πάρα πολύ άκομψο αυτό. Τι είναι αυτό το πράγμα και ποιος νους μπορεί να έχει δουλέψει έτσι, ώστε να δώσει μια τέτοια είδηση η οποία να γραφτεί. Γιατί όλοι ξέρουμε πώς αναπαράγονται οι ειδήσεις, έτσι. Γίνεται αυτό λοιπόν. Μετά το ξαναβλέπω γραμμένο και βλέπω ότι αφορά και εσένα αυτό. Δηλαδή ότι εσύ το έχει πει στην εκπομπή. Χωρίς να κοπεί ονόματα εγώ ποτέ. Ναι. Ούτε ονόματα, ούτε αυτά. Είπα ότι έχω ακούσει, έχω διαβάσει και ξέρω. Και γράφει από Αγάτα ο Λιάγκας, ξέρει την είδηση δηλαδή. Σας την έχουμε πει εμείς και ξανακάνει τέτοιο. Ναι, είπαμε απλώς ότι γράφτηκε στο site. Ναι. Το θυμάμαι πολύ καλά. Ότι γράφεται. Ναι, αυτό. Δεν είπα εγώ ότι. Είπα ότι γράφτηκε αυτό χωρίς να πω βέβαια ποια εκπομπή από αυτό που είπε είναι ότι θα υπάρξουν αλλαγές στο Σαββατοκύριακο. Το είδα το απόσπασμά σου που είναι. Και αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτοί οι άνθρωποι. Η Μαγκάτα λοιπόν, ο Λιάγκας το ξέρει καλύτερα από εμάς. Άρα υποθέτω εγώ μέσα μου ότι εσύ και αυτοί έχουν την ίδια πηγή. Καλά, δεν για να σε βάλουν και
Okay, τέλος πάντων. Έχουν τον ίδιο υψηλό. Το θέμα είναι ότι εσείς μετά που είχατε καλεσμένη τη Ζέτα το Σαββατοκύριακο εκείνο, οπότε διαψεύστηκε όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, η Ζέτα ήρθε μετά το Σαββατοκύριακο. Καταρχήν έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη έκταση αυτό το πράγμα και δεν το έχω πει στον κρατερό, γιατί γενικά πολλά πράγματα τον αφήνω λίγο απ' έξω. Και καλά κάνεις, ο άνθρωπος και πολύ ηθοποιός. Γιατί είναι σε άλλη φάση ακριβώς. Okay. Λάθος βέβαια, γιατί μαζί την κάνουμε την εκπομπή, οπότε θα έπρεπε να γνωρίζει. Του το λέω λοιπόν όλο αυτό το πράγμα που έχει παιχτεί. Παράλληλα, βέβαια, μιλήσαμε και με το γραφείο τύπου του σταθμού, που το πέρανε τηλέφωνο και η κυρία Πολυνατόλη μας είπε ότι διέψευδε βέβαια την είδηση αυτή, γιατί πού ακούστηκε αυτό το πράγμα ότι θα γίνει. Όμως, ωστόσο, εγώ έχω θυμώσει πάρα πολύ, γιατί κάποιος λοιπόν κάνει αυτή την κίνηση, έτσι, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή κατά την άποψή πολύ. Μου. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να σε διαβάλει έχοντας αυτή την πορεία με αυτόν τον τρόπο και να είναι ατιμόρυτος και γεια σας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ειδικά όταν εγώ είμαι σε αυτή την κατάσταση που είμαι. Και ειδικά με το ιστορικό που έχω. Όταν γιατί θέλω να μιλήσουμε έτσι, λίγο. Φορά... Θέλω να μιλήσουμε λίγο την προηγούμενη φορά. Όχι πολύ, απλώς να αναφερθούμε ότι είναι γνωστό. Θεωρώ ότι όταν για πρώτη φορά. Μπράβο, θέλω να μιλήσει κιόλας. Απομακρύνθηκε από τον άλλον. Ήταν έγκυος που πήγε στο ραντεβού. Ήμουν 9 μηνών, δηλαδή μια εβδομάδα πριν γεννήσεις. Δικαίωμά τους έκαναν λοιπόν, πήραν αυτή την απόφαση, το έκαναν. Αλλά τώρα όταν κάποιος φέρεται με αυτόν τον τρόπο, εγώ αισθάνομαι ότι θέλει να μου κάνει κακό και σκέφτομαι γιατί, ποιον έχω βλάψει, τι έχει γίνει, τι ξέρεις εσύ ας πούμε Γιώργο μου. Για ποιον λόγο γίνονται όλα αυτά. Το έψαξες. Θυμώ, βεβαίως. Και τελικά πού καταλήξατε. Εγώ έχω καταλήξει κάπου. Ήτανε εκ των έσω ή εκ των έσω. Ήτανε κάτι που δεν μπορώ να σου πω. Ήταν κάτι που δεν μπορούσα να μου πεις. Όπως και εσύ δεν μπορούσα να μου πεις. Πολλές φορές όμως δεν γίνονται πράγματα, δηλαδή μεγενθύνονται από κάτι που αφήνεται να εωρηθεί. Χωρίς δηλαδή να το πεις ξεκάθαρα. Το πετάς έτσι, κατάλαβες. Το πετάς, αφήνεις ένα υπονοούμενο. Πετάς κάτι, κάποιος πετάει για μια εκπομπή η οποία έχεις πέρυσι έκανε όλο αυτό το πράγμα που έκανε. Και ξαφνικά φέτος έχει ανοίξει αλλά μια. Μισό λεπτό, Φέιμου, συγγνώμη. Έχει ανοίξει μια ζώνη Σαββατοκύριακου και έχει γίνει όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Σε ένα μικρό κανάλι. Από ένα μικρό κανάλι. Σε μια γυναίκα που είναι έγκυος, κάνεις αυτό το πράγμα. Όποιος και να είστε, δεν ξέρω ποιος είσαι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Δεν είναι δίκαια. Πώς θα σου πω τώρα. Χρόνια, γιατί μαζί παράλληλα έχουμε ζήσει πράγματα επαγγελματικά. Έχεις δει και άλλα χειρότερα να γράφονται. Δηλαδή. Καλά, επειδή έχει βιώσει ένα κακό η άσχημη λίγο Κατερίνα. Τώρα. Το ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κάνουν κάποιο κακό, δεν σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουν να το κάνουν. Δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να συνεχίζουμε να ανεχόμαστε. Εσύ δεν έχεις όμως αυτή την τακτική μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής εσύ πάντα ήσουν να τα αφήνεις και προς. Και καλά είναι λάθος μου, εγώ θεωρώ αυτό το πράγμα. Είναι πολύ λάθος. Θέλω να καταλήξω. Καλά είναι πολύ λάθος. Είναι αυτό, η Κατερίνα ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβαίνει. Και δεν συμβαίνει εδώ και καιρό. Και δεν το αφήσω να συμβαίνει από εδώ και πέρα. Γιατί κάνει κακό στη ζωή μου, στην οικογένειά μου και αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Πώς θα σου πω. Δεν μπαίνει τίποτα από εκεί πέρα. Και δεν νομίζω ότι αξίζω μια τέτοια συμπεριφορά, δεδομένου ότι έχω διαγράψει μια πορεία την οποία δεν ξέρει πάρα πολύ καλά ο κόσμος. Με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και με πολύ μεγάλη ευθύνη και με πολύ μεγάλη συνέπεια και με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Και δεν νομίζω ότι αξίζω μια τέτοια. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι, δεν απαντάω. Αλλά δεν ανέχομαι κιόλας. Όχι, καλά κάτσε το σχολείο. Πρόσεξε τώρα. Δεν απαραίτητο εγώ να βγω εδώ και να πω ο τάδε κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να μπουν στη θέση τους και χωρίς να φανούν τηλεοπτικά. Καταλαβες. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει να σταματάνε οι άνθρωποι να κάνουν κακό. Ειδικά σε ανθρώπους που δεν το αξίζουν. Αυτό με ενδιαφέρει. Κατανοητό. Λοιπόν, πότε γεννάς, είπαμε το Μάιο. 21 Μαΐου. Τέλεια. Οπότε θα κάνεις εκπομπή μέχρι δηλαδή, τότε. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα είναι 21 Μαΐου. Αυτή είναι η ημερομηνία. Ωραία, μια χαρά. Το Μάιο. Οπότε θα τη βγάλεις τη σεζόν κουτσά στραβά. Δηλαδή λίγο θα μείνει στο τέλος. Καλή, γιατί να μην πάει. Μια χαρά θα πάει. Θα πάει. Τελειώνει η σεζόν τον Ιούνιο, ρε παιδί μου. Αυτό λέω. Θα τη βγάλει μέχρι τέλος. Θα πάει μέχρι Απρίλιο. Ρε παιδί, θα λύσω κάποιες εβδομάδες. Τι αυτό. Εσύ, Φέη μου, πόσο έχει. Μια εβδομάδα πριν. Κοίταξε να δει το Μέγα, όχι τόσο. Στο Μέγα δύο μέρες. Α, πότε γέννησα. Όχι. Πόσες μέρες πριν έφυγες. Στον Αντένα, επειδή ήμουν ήδη έγκυος όταν κάναμε το συμβόλο, ήταν αυτό που είχα ζητήσει, ότι ήθελα 30 μέρες να 30 κάτσω στον Ινή. Αλλά δούλευα μέχρι τελευταία μέρα, εντάξει, γιατί δεν είχα κανένα πρόβλημα. Παιδιά, χτυπήστε ξύλο. Το θέμα είναι τώρα να πάνε και όλα καλά. Η δουλειά, σε όλες τις περιπτώσεις, έρχεται σε ένα δεύτερο επίπεδο.
Λοιπόν, τα φιλιά μας στον Κρατερό. Χάρηκα θα πολύ. Το δούμε, θα το καλέσουμε και τον Κρατερό. Πάρα πολύ. Πηγαίνουν όλα πάντα καλά. Σκίζει ο Κρατερός και με τους μαθητές σκίζει. Πάει πάρα πολύ καλά. Θέλω να σε ενημερώσω σύμφωνα με μια αριθμολόγο που βγάλαμε στην εκπομπή. Δεν θα κάνετε τρίτο παιδί. Δεν θα κάνουμε. Κοίτα, εμένα δεν με πειράζει. Τι φαίει λίγο, τσίδε λίγο βαρύ τώρα. Τι με κοιτάς. Λοιπόν, γιατί δεν κοιτάς. Μήπως ο αριθμολόγος πάει να κάνει τρίτο με άλλον. Τι. Μήπως πάει να κάνει τρίτο με άλλον. Τι είναι αυτά που λες. Ξέρω εγώ, μήπως το μπήκατε πιο παλιά. Γιατί είναι το αριθμός 11, λέει η Φέη. Τίποτα άλλο στον αριθμολόγο. Όχι. Όλα τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ με το καλό. Με ένα πόνο, πώς το λένε. Να πω κάτι. Τι. Επειδή έχουμε ένα εξαιρετικό.